Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ λίγα 24 ώρα πριν από τις ευρωεκλογές και θα κάνουμε μια συζήτηση απόψε για το πώς θα ψηφίσουμε, με τι κριτήρια θα πάμε να ψηφίσουμε, τι είναι η Ευρώπη, τι ξέρουμε για την Ευρώπη. Μην φαντάζεστε προθέσεις ψήφου και τέτοια, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία έχει κάνει ο Πασχάλης Οντομακενίδης με την Παλμός Ανάλυσης, που ο Πασχάλης θα είναι μαζί μας και τη βραδιά των ευρωεκλογών, βέβαια, και με ένα πολύ πρωτοποριακό σύστημα που έχει, το οποίο θα μας κρατήσει εκείνο το βράδυ το ενδιαφέρον ψηλά. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα. Και έχω και την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας απόψε ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, καλός φίλος και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ένας άνθρωπος που ξέρει την Ευρώπη πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμη η συμπαράστασή του για να διαβάσουμε αυτά που θα μας παρουσιάσει ο Πασχάλης. Λοιπόν, λέω να πάμε κατευθείαν να δούμε την έρευνα, γιατί έχει πολλές κάρτες και πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να δούμε την ταυτότητα, έτσι, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, πότε έγινε αυτή η έρευνα. Ωραία, είναι μια έρευνα για τους λόγους τάξης, να πούμε ότι έγινε για λογαριασμό του INERPOS, του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Στρατηγικής. Έγινε το διάστημα 29 Απριλίου ως 10 Μαΐου, δηλαδή πριν από περίπου ένα μήνα. Και είναι ένα πανελλαδικό δείγμα 1012 ψηφοφόρων με όλες τις σταθμίσεις τις οποίες πρέπει να έχει μια έρευνα για να είναι αντιπροσωπευτική. Μάλιστα. Του πληθυσμού. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει τις πιο ενδιαφέρουσες κάρτες. Είναι πολύ μεγάλη έρευνα αυτή. Και θα μας λες και κάποια επιμέρους στοιχεία που δεν θα τα δούμε εδώ, αλλά θα μας τα εξηγήσεις εσύ. Πρώτη κάρτα, λοιπόν, πόσο ενημερωμένος ή ενημερωμένοι θα λέγατε ότι είστε για τις πολιτικές και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, σε γενικές γραμμές εδώ φαίνεται ότι οι πολίτες αυτής της χώρας παραδέχονται ότι έχουν έλλειμμα ενημέρωσης. Βλέπετε ότι ένα 40% δηλώνει και παραδέχεται ότι είναι λίγο ή και καθόλου ενημερωμένοι σχετικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό που δηλώνει ότι είναι ενημερωμένοι. Βλέπετε όμως ότι το πολύ είναι μόνο 14%. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτοί που δηλώνουν ενημερωμένοι δείχνουν ένα σχετικό βαθμό ενημέρωσης. Και λαμβανωμένου υπόψη ότι οι άνθρωποι τείνουν συνήθως να υπερτονίζουν την ικανότητά τους να παραμένουν ενημερωμένοι, θα έλεγα ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό κενό ενημέρωσης. Και αποδεικνύεται. Τώρα από δεν ξέρω, βέβαια, επειδή η ενημέρωση, εγώ το λέω ως άνθρωπος της ενημέρωσης, είναι λίγο υποκειμενικό ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να δηλώνω εγώ ενημερωμένος για κάτι και να το ξέρω έτσι επιφανειακά εντελώς, ή να μην ξέρω και βασικά τίποτα, αλλά να νομίζω ότι το ξέρω, ή να θέλω να λέω ότι το ξέρω. Ενημέρωση βαθιά για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει, λέτε, κύριε Τσούκαλη, στους πολίτες? Και δεν υπάρχει σε καμία χώρα. Και σε καμία χώρα. Άρα δεν διαφέρουμε πάρα πολύ από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ενδιαφέρον, προφανώς είναι υποκειμενικό. Ρωτάς κάποιον αν είναι ενημερωμένος. Ναι. Και σου λέει είμαι ή δεν είμαι. Ναι. Αυτός ή αυτή αποφασίζει. Βρίσκω ενδιαφέρον ότι είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των ανδρών που δηλώνουν ενημερωμένοι από τις γυναίκες. Ναι. Που ίσως αυτό λέει κάτι για το πώς οι αρσενικοί παίρνουν σοβαρά τον εαυτό τους και την ενημέρωσή τους. Αλλά ή μήπως θέλουν να λένε πάντα ότι είναι ενημερωμένοι. Αυτό ακριβώς. Και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, ναι, νομίζω δεν το δείξατε ακόμη, που δείχνει ότι όσο πιο μορφωμένος είσαι, τόσο πιο ενημερωμένος είναι. Αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσικό. Εντάξει, αυτό είναι φυσικό. Αυτό είναι φυσικό. Αυτό με το φίλο μου το κλέψατε, ναι, το σχολείο. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι συνήθως οι άντρες τείνουν να θεωρούν ότι είναι ενημερωμένοι σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Τείνουν να μην παραδέχονται ότι έχουν έλλειμμα ενημέρωση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι γυναίκες είναι πιο ειλικρινείς. Και φανταστείτε ότι τώρα πια δεν υπάρχουν και τα καφενεία όπως υπήρχαν παλιά, γιατί στα καφενεία ήταν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να δείχνεις ενημερωμένος, ακόμα και αν δεν είσαι. Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο, να τα τρέξουμε λίγο και θα τα συζητάμε και όλα μαζί στη συνέχεια. Θεωρείτε ότι υπάρχει αναγκαία διαφάνεια και λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μοιρασμένες οι απαντήσεις, η υπερτερή βέβαια το ναι και το μάλλον ναι σε ποσοστό 51% έναντι 46% που λέει μάλλον όχι ή όχι, αλλά πάντως φαίνεται, εδώ αρχίζει η πρώτη προβληματική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώς τη βλέπουν οι πολίτες. Βλέπουμε ότι σχεδόν η μισή, αν θέλουμε να είμαστε και στατιστικά δίκαιοι, είναι περίπου η μισή, αν λάβουμε υπόψη τα λάθη, λένε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αναγκαία διαφάνεια και λογοδοσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό φαντάζομαι ένα σημαντικό πρόβλημα και εν ώψη των ευρωεκλογών της Κυριακής. Θα μπορούσε κανείς να πει αν θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στην Ελλάδα, ας πούμε, από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί πιστεύω ότι ένα βασικό κριτήριο που χρησιμοποιεί αυτός που απαντάει, όταν λέει ναι, θα θεωρεί ότι υπάρχει μεγαλύτερη εκεί από ό,τι εδώ, ίσως, και γι' αυτό το λέει το ναι. Γιατί γενικά σε αυτά τα πράγματα ο κόσμος έχει μια τάση να λέει όχι. Δεν είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Αν και δεν νομίζω ότι είναι και άδικοι όταν λένε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι οριακή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Ναι. Έτσι.
Είναι όμως επίσης ενδιαφέρον ότι αυτοί που προέρχονται από τα δύο άκρα βλέπουν πολύ λιγότερη διαφάνεια και λογοδοσία, που πάλι αναμενόμενο είναι. Ναι, ναι. Άρα ο βασικός πυρήνας αυτών που αμφισβητούν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία είναι αυτοί που σε έναν βαθμό αμφισβητούν και την ίδια την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ναι. Και να πούμε εδώ, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι σημαντικό, ότι δεν υπήρχε στην έρευνα, γιατί προσανατολιστήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να υπήρχε και ένα συγκριτικό ερώτημα για την Ελλάδα. Και εκεί θα βλέπαμε τις διαφοροποιήσεις. Πάντως, από έρευνες που έχουν γίνει, γενικά οι θεσμοί στην Ελλάδα έχουν χαμηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας από ό,τι αντίστοιχη. Γενικά οι πολίτες τείνουν να πιστεύουν ότι στην Ευρώπη τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Μάλιστα. Από ό,τι λειτουργούν στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα, πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ, εκφράστε την άποψή σας επιλέγοντας. Διαφωνώ απόλυτα ή συμφωνώ απόλυτα. Το 1 είναι το διαφωνώ, το 5 είναι το συμφωνώ, έτσι. Σχετικά με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Σε σχέση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε ποσοστό το οποίο φτάνει σχεδόν το 80%, είναι 79%, για να βοηθήσω και τους τηλεθεατές, αν αθροίσουμε τις θετικές, τις μπλε μπάρες είναι αυτοί που συμφωνούν, ναι. Οι κόκκινες μπάρες είναι αυτοί που διαφωνούν. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολύ ψηλή συμφωνία στο ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εκλέγεται απευθείας και όχι έμεσα από τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι επίσης. Περισσότεροι λοιπόν θέλουν η ηγεσία να εκλέγεται απευθείας από τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περισσότερα είναι συμφωνώ. Έτσι, είναι σχεδόν 80%, αν αθροίσουμε, ναι. Το συμφωνώ απόλυτα και το μάλλον συμφωνώ. Και επίσης ένα πολύ ψηλό βαθμό συμφωνίας βλέπουμε στις τάξεις του 70-72% στο ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε επίπεδο αρχηγών κρατών πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία. Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες θεωρούν την ομοφωνία όπλο της χώρας απέναντι σε αποφάσεις που μπορεί να μην τις συμφέρουν. Έτσι, ναι, ναι. Έχω την εντύπωση ότι αυτό εκφράζεται, ναι. Εδώ. Άρα μου επιτρέπετε, υπάρχει μια προφανής αντίφαση. Δηλαδή, γενικώς η μεγάλη πλειοψηφία Ελληνίδων και Ελλήνων θέλουν περισσότερη Ευρώπη και πιο ισχυρή Ευρώπη, αλλά δεν θέλουν να χαθεί και το εθνικό βέτο. Τα οποία τα δύο δεν πάνε πακέτο. Ακριβώς. Δεν μπορούν να πάνε. Ακριβώς. Για να συνεχίσουμε στην κάρτα, να την ξαναδούμε. Το τρίτο ερώτημα είναι: πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 7 στους 10 επίσης συμφωνούν. Τους 7 στους 10 επίσης συμφωνούν. Και πρέπει να μειωθούν οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών, του ΕΚΟΦΗΝ. Και εδώ το ισοζύγιο είναι θετικό. Και να αυξηθούν αυτές του Ευρωκοινοβουλίου. Ναι. Εδώ, επειδή έχουμε περάσει το μνημόνιο, νομίζω ότι η απόφαση. Η απάντηση στην Ελλάδα δικαιολογείται. Ναι, δηλαδή, όταν ακούς ΕΚΟΦΗΝ, εδώ τρέμεις. Όταν ακούς Ευρωκοινοβούλιο, είσαι κάπως πιο θετικός. Και εδώ να πούμε όμως και το εξής: ότι ένας στους τρεις στην πραγματικότητα δεν έχει άποψη, γιατί μιλάμε για αρμοδιότητες, οποίες πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει. Σωστά. Λοιπόν, και να δούμε και τα αρνητικά στην επόμενη, γιατί εδώ είναι περισσότερα τα αρνητικά πλέον εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί ικανοποιητικά. Δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος. Όχι, εδώ. Το 37% διαφωνεί με αυτήν την πρόταση. Ναι. Έναντι 36% συμφωνεί. Είναι μοιρασμένος ουσιαστικά, ναι. σε αυτό το θέμα οι γνώμες. Στο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοντά στους λαούς της Ευρώπης, εδώ έχουμε πλειοψηφία στη διαφωνία. 43% διαφωνούν, έναντι 33% που συμφωνούν. Και βέβαια, στην πρόταση οι πολίτες έχουν επαρκή συμμετοχή και επιρροή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η διαφωνία φτάνει το 63%. Μάλιστα. Όλα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Τι εικόνα δείχνουν σε σχέση με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των πολιτών, κύριε Τσούκαλη? Δηλαδή, πόσο κοντά νιώθουν οι πολίτες με βάση αυτές τις απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μέχρι τώρα δεν είναι τόσο σαφής η εικόνα. Νομίζω ότι βγαίνει στην πορεία πολύ περισσότερο. Αλλά είναι σαφές ότι οι περισσότεροι Έλληνες θέλουν Ευρώπη, θέλουν και ισχυρότερη Ευρώπη, χωρίς πάντα να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το τίμημα για την περισσότερη ή την ισχυρότερη Ευρώπη. Και αισθάνονται επίσης ότι η Ευρώπη και ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απόμακρο. Είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν ακριβώς καταλάβει πώς τους αφορά. Και ούτε αυτό νομίζω είναι τελείως χωρίς βάση. Mm. Αν σκεφτούμε επίσης ιδιαίτερα ότι η ποιότητα της ελληνικής εκπροσώπησης βαίνει προς τα κάτω τις τελευταίες πενταετίες. Δηλαδή, η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σαφώς ισχυρότερη πριν από το 2014
και πάει προς τα κάτω από το 2014 και πέρα. Και τι συνέβη το 2014. Ναι, αλλά το 2014 άρχισε να υπάρχει σταυρός. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Την εκλογή, και εκεί υποτίθεται ότι το ενδιαφέρον του κόσμου γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Όταν έχεις να ψηφίσεις κάποιον με σταυρό, είναι διαφορετικό από το να τον στέλνει ένα κόμμα γιατί τον επέλεξε. Τώρα να βάζεις σταυρό με ένα πανελλαδικό ψηφοδέλτιο είναι κομμάτι προβληματικό. Δηλαδή, πόσες Ελληνίδες και Έλληνες έχουν πανελλαδική αναγνωρισιμότητα, αν δεν παίζουν στην τηλεόραση κάθε μέρα ή αν δεν παίζουν ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι, ναι. Ή αν δεν τραγουδάνε. Εντάξει, γιατί έλεγα πως θα με αφήσει τα παίξω. Όχι, όχι. Ως τραγουδιστή. λοιπόν, τώρα πάμε στην ερώτηση. Γι' αυτό το σετ των ερωτήσεων, ναι, να το συνδέσουμε και με την Κυριακή. Αυτά τα αποτελέσματα ενισχύουν την τάση αποχής. Όταν δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μακριά του. Ναι. Ότι και ο ίδιος δεν επηρεάζει μέσα από αυτές τις διαδικασίες κατ' ουσίαν τη λήψη αποφάσεων, προφανώς και το κίνητρο να συμμετέχει σε εκλογές είναι μικρότερο. Μια και λέμε για την αποχή, θα έρθουμε μετά, γιατί υπάρχει μια κάρτα που ρωτάτε πόσοι θα ψηφίσουν. Αλλά να κάνουμε μια αναδρομή. Τα κοίταζα προχθές για να γράψω ένα άρθρο. Η μικρότερη συμμετοχή σε ευρωεκλογές που είδα εγώ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια ήταν το 2004. Είχαν προηγηθεί οι εθνικές εκλογές, είχε κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με άνεση τότε. Να. Γίνονταν οι ευρωεκλογές μετά και η συμμετοχή τότε ήταν 52%, 52 κόμμα κάτι. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, το 52% οριακά, μήπως το πούμε και ικανοποιητική συμμετοχή. Γιατί ακούω από διάφορους να λένε ότι μπορεί να πάμε κάτω από αυτό. Αυτή την Κυριακή. Αν σκεφτούμε ότι ανεβαίνει η αποχή ούτως ή άλλως και στις εθνικές εκλογές. Στις εθνικές εκλογές. Και στις δημοτικές. Στις εθνικές η συμμετοχή ήταν 58%. Έτσι. Επομένως, για σκεφτείτε, εάν πάμε κάτω από το 50 όμως, πια θα είναι ένας πολύ σοβαρό μήνυμα. Πάντως κινδυνεύουμε να πάμε κάτω από το 50. Η λογική λέει ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη αποχή την Κυριακή. Δεν έχουμε πάει ποτέ κάτω από το 50. Θα είναι ποσοστό ρεκόρ. Σε ευρωεκλογές δεν έχουμε. Άλλο σε δημοτικές. Ναι. Σε ευρωεκλογές. Και εκεί στο δεύτερο γύρο. Έτσι, ναι, και εκεί γιατί στο δεύτερο γύρο δεν είναι το ίδιο. Διότι έτσι κι αλλιώς δεν προσέρχονται παντού στις κάλπες. Πάντως στις προηγούμενες ευρωεκλογές, να πούμε, το 19, ότι είχαν δύο χαρακτηριστικά που ενίσχυαν τη συμμετοχή. Το ένα είναι ότι είχαν συμπέσει με τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών, όπου οι ψηφοφόροι έχουν να επιλέξουν και τους δημοτικούς συμβούλους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, άρα έχουν το κίνητρο να πάνε μέχρι την κάλπη για να ενισχύσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ήταν το προήμιο της πολιτικής αλλαγής που ήρθε ένα μήνα μετά. Σωστά. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Έχουμε ένα χρόνο που έχουμε μια ισχυρή εντολή στην κυβέρνηση, δεν έχουμε άλλη εκλογή μαζί. Είναι η τέλεια καταιγίδα. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη κάρτα μας τώρα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πιάνουμε αυτό τον τομέα. Εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει κοινή άμυνα. Εδώ οι Έλληνες είναι σε αυτό συντριπτικά υπέρ. Σε μια χώρα που συνορεύει με την Τουρκία και όχι με το Λουξεμβούργο, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό, έτσι δεν είναι. Νιώθουμε την ασφάλεια προφανώς όταν θα έχουμε και ισχυρή ομπρέλα, να το πω έτσι, ισχυρή συμμαχία. Το δεύτερο έχει ενδιαφέρον επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διευρυνθεί με μέλη από τα Δυτικά Βαλκάνια. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται η Αλβανία, συμπεριλαμβάνεται η Βόρεια Μακεδονία. Η Σερβία φυσικά, αλλά αναφέρω αυτές τις δύο χώρες διότι είναι χώρες με τις οποίες έχουμε θέματα τώρα, σχάτως πολύ μεγάλα. Και βλέπω ότι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο υπέρ της ευρωπαϊκής τους προοπτικής. Αγγίζει το 50%. Αν σπάγαμε την ερώτηση, Γιώργο, επειδή το έχουμε κάνει σε άλλη έρευνα, και το πηγαίναμε χώρα-χώρα, θα βλέπαμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε εδώ ότι η πλειοψηφία είναι θετική, δηλαδή το 49% λέει ναι, ενώ το 32% που λέει όχι. Αν πηγαίναμε για παράδειγμα και ρωτούσαμε μόνο για τη Βόρεια Μακεδονία, θα βλέπαμε πλειοψηφικά ένα όχι. Αν ρωτούσαμε μόνο για την Αλβανία, θα βλέπαμε πλειοψηφικά όχι. Αν ρωτούσαμε για τη Σερβία, θα βλέπαμε πλειοψηφικά ναι. Δεν είναι η ίδια η στάση των πολιτών απέναντι σε όλες τις χώρες των Δυτικών Άρα Βαλκανίων. Το ευρωπαϊκό πράσινο φως που έχουμε δώσει, που έχει δώσει και η κυβέρνηση αυτή, και στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία, δεν έχει την πλειοψηφία, λες. Να πω ένα ακόμα στοιχείο. Αυτή η έρευνα έγινε πριν την εκλογή της νέας κυβέρνησης και την αλλαγή σκηνικού στην Βόρεια Μακεδονία. Είμαι βέβαιος ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αν θέταμε το ερώτημα για τη Βόρεια Μακεδονία, θα βλέπουμε ακόμα περισσότερο αρνητική στάση. Αλλά λες ότι και τότε ήταν αρνητική. Και τότε ήταν αρνητική. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα είπε: δίνω το πράσινο φως με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αυτό έγινε με τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν συμφωνούσε ούτε τότε. Θυμίζω ότι ο κόσμος γενικά ήταν πολύ επιφυλακτικός για την Συμφωνία των Πρεσπών, anyway. Έτσι, οπότε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, λοιπόν, συνεχίζονται τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής εδώ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις παρακάτω απόψεις για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία. Εδώ, για να δούμε. Ισοπαλία. 40% διαφωνούν, 39% συμφωνούν. Νομίζω αυτό είναι ελληνικό προνόμιο. Γιατί στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Μάλλον θα συμβαίνει το αντίθετο. Και βέβαια, εδώ όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το αντίθετο εννοώ θα είναι περισσότερο κατά. Και η δημογραφική και η πολιτική ανάλυση αυτά τα ερωτήματα δείχνει τελείως διαφορετικές απόψεις ανάλογα με το πού τοποθετείται κάποιος πολιτικά, ιδεολογικά, αλλά και γεωγραφικά. Στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολύ μεγαλύτερα θετικά ποσοστά υπέρ του να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία. Ναι. Το να έρθει πιο κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λιγότερο ποσοστό στην Ελλάδα από το να έρθει πιο κοντά στη Ρωσία. Θα μπορούσε βέβαια να πει κανείς ότι είναι ήδη κοντά. Επειδή είναι τόσο κοντά. Σωστά. Σωστά, σου λέει πόσο πιο κοντά να πάει. Ναι. Το τρίτο που λέει η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γενικά αποτελεσματική και ισχυρή. 48% διαφωνούν, μόνο το 31% συμφωνεί. Δεν νομίζω ότι απέχουν πολύ από την αντικειμενική πραγματικότητα οι άνθρωποι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει εντονότερα την ένταξη της Τουρκίας, αντίθετη οι Έλληνες μας. Και παρότι είμαστε σε καλό φεγγάρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εδώ και ένα χρόνο, βλέπουμε ότι το 62% διαφωνεί με αυτή την προοπτική. Ναι, για να ακούσω τον κύριο Τσούκαλη, είναι η ειδίκευσή του, μπορώ να πω αυτά όλα, τα περί εξωτερικής πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πώς βλέπετε όλη αυτή την εικόνα, θέλω να μου πείτε. Δεν με εκπλήσει καθόλου. Ναι. Γιατί τα στοιχεία αυτά δεν είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι έχουμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή, καταρχήν είμαστε υπέρ της διεύρυνσης, αλλά όταν παίρνουμε συγκεκριμένα υποψήφιες χώρες, τα ποσοστά είναι συνήθως αρνητικά, με εξαίρεση τη Σερβία. Δεν άλλαξε αυτό. Αν και νομίζω ότι δεν είναι και τόσο ισχυρή η άποψη αυτή, δηλαδή έντονη. Ναι. Ότι αν έχεις μια πολιτική ηγεσία που επιμένει σε αυτό, θα έχουμε μεταστροφή της κοινή νόμης και θα έχουμε πολύ ψηλότερα ποσοστά σε συνέχεια. Μάλιστα. Έχει να κάνει και με τον τρόπο που το χειρίζεται η εκάστοτε κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται, κατά κάποιο τρόπο προσβλέπουν, μάλλον να το πω έτσι καλύτερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική μας πολιτική ή όχι? Ποια είναι η αίσθηση? Προσβλέπουν, θεωρούν ότι δεν είναι αρκετό, αλλά σαφώς καταλαβαίνουν ότι η εναλλακτική λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι, αν θέλετε να το πω έτσι πολύ κοινικά, είναι σαν κάποιος να είναι παντρεμένος με μια γυναίκα που δεν είναι πολύ ενθουσιασμένος, αλλά σίγουρα δεν σκέφτεται το διαζύγιο, δεν σκέφτεται εναλλακτική λύση. Κατάλαβα. Αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει σαφέστατα την σχέση ενός μεγάλου ποσοστού Ελληνίδων και Ελλήνων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, αλλά σίγουρα δεν σκέφτονται εναλλακτικές λύσεις. Λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται ωραία η επόμενη κάρτα. Στην κλίμακα πάλι από το 1 μέχρι το 5, που ξεκινάμε από το διαφωνώ και πάμε προς το συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα είναι το τελευταίο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτον, εξυπηρεθούν τα μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα? 3 στους 4 συμφωνούν με αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εικόνα που έχει εκπέμψει στους λαούς από κάτω. Ναι, γιατί μιλάμε, υποτίθεται, για την Ευρώπη των λαών. Είναι μια Ευρώπη που ο στόχος της υποτίθεται ότι είναι οι πολίτες. Εδώ οι πολίτες όμως πιστεύουν ότι εξυπηρετεί μεγάλα ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε συντριπτικό ποσοστό και οριζόντια. Εδώ δεν έχει να κάνει ούτε με την κομματική ούτε με την πολιτική τοποθέτηση. Είναι μαζική άποψη. Μετά το δεύτερο, γιατί επιλέξατε και είπατε εξυπηρετούν τις εθνικές προτεραιότητες της Γερμανίας και της Γαλλίας? Γιατί πάντα υπήρχε μια συζήτηση για το γαλλογερμανικό άξονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλαμε να δούμε αν αυτό έχει κατέβει κάτω. Αν δηλαδή έχει εμπεδωθεί, ας πούμε, στους πολίτες. Και έχει κατέβει. Και έχει εμπεδωθεί απόλυτα. Βλέπετε ότι το συνολικό ποσοστό είναι 76%. Που συμφωνεί ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πάνω σε αυτόν τον άξονα, στον άξονα Γερμανίας-Γαλλίας. Των εθνικών προτεραιοτήτων όμως, Γαλλίας-Γερμανίας. Διότι άλλο να πεις ότι υπάρχει ένας άξονας ο οποίος καθοδηγεί την Ευρώπη γενικά, και άλλο ότι εξυπηρετούν τα εθνικά τους συμφέροντα αυτές οι δύο. Δεν ξέρω αν οι πολίτες σε μια δημοσκόπηση κάνουν τόσο εύκολα αυτή τη διάκριση που εσύ εύστοχα κάνεις. Τώρα το τρίτο είναι προωθούν την πράσινη μετάβαση. Πολλά ακούμε για την πράσινη μετάβαση. Δεν το πιστεύει ο κόσμος ότι την προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, η αλήθεια εδώ είναι ότι το 56% όμως συμφωνεί. Άρα θα έλεγα ότι εδώ φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει ότι προσπαθεί. Αν μη τι άλλο. Μια στιγμή, γιατί το 56% συμφωνεί? Α, είναι και το μάλλον συμφωνώ. Σωστά. Αν δηλαδή αφρίσουμε το συμφωνώ και το μάλλον συμφωνώ, είναι το 56%. Άρα εδώ φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει στους πολίτες ότι κάτι κάνει, ότι προσπαθεί, ότι βρίσκεται σε μια κατεύθυνση. Νομίζω ότι αν δούμε αυτά τα 3 στοιχεία, τελικά δεν απέχουν τόσο πολύ από την πραγματικότητα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την Ευρώπη των λαών κλπ., παραμένει κατά κύριο λόγο μια κοινή αγορά. Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Επίσης, είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία όλοι είναι ίσοι, μερικοί είναι λίγο πιο ίσοι από τους άλλους. Ναι. Άρα η Γαλλία και η Γερμανία είναι οι χώρες που οδηγούν το κάρο ή το άρμα, όπως θέλετε να το πείτε,
Και μέρη καλώς κάνουν, αν δεν το οδηγήσουν οι δύο, δεν θα το οδηγήσει κανένας. Και επίσης καταλαβαίνουν οι περισσότεροι Έλληνες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτίζεται με την πράσινη μετάβαση. Ναι. Η πλειοψηφία το καταλαβαίνει αυτό. Τουλάχιστον συγκρίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με το τι κάνουμε στην Ελλάδα για την πράσινη μετάβαση όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι φυσικό ο κόσμος να το καταλαβαίνει. Άλλωστε, γίνεται νομίζω και μια καλώς εννοούμενη, δεν την πω αρνητικά, κλίση εγκεφάλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια για το θέμα της πράσινης μετάβασης. Τώρα, να κάνω μια παρατήρηση για την πράσινη μετάβαση. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά οι φορείς έχουν αποτύχει να συνδέσουν την πράσινη μετάβαση και με την οικονομική ανάπτυξη και με την ευημερία των πολιτών. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει περάσει ότι είναι ένα πολυτελές ζήτημα η πράσινη μετάβαση, ότι δεν έχει να κάνει με τα προστοζήν, με τα καθημερινά, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, με τον πληθωρισμό ή με το πώς τα βγάζει πέρα. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα δεν αποδίδεται σε αυτό το θέμα η πραγματική του αξία. Έχει περάσει από λίγο την το άλλη... μήνυμα ότι είναι ένας προβληματισμός για τους εστέτες. Του σαλονιού. Από την άλλη, είναι και αλήθεια ότι η πράσινη μετάβαση συνεπάγεται τίμημα για την καθημερινή μας ζωή, για το κόστος προϊόντων, υπηρεσιών που καταναλώνουμε. Και αυτό άρχισε πλέον να περνάει στον κόσμο. Δηλαδή, καταρχήν, ο κόσμος είναι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά όταν έρχεται να πληρώσει το λογαριασμό... Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όχι μόνο εδώ, σε όλη την Ευρώπη. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ναι, ναι. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι. Και γι' αυτό πιστεύω το κρίσιμο ερώτημα είναι, η πράσινη μετάβαση μπορεί να προχωρήσει μόνο αν συμφωνήσουμε ποιος θα πληρώσει τι γι' αυτό. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα πολιτικά. Γενικά όταν έρχεται η ώρα να πληρώσεις είναι το πιο δύσκολο πολιτικά. Τώρα πάμε στο επόμενο. Είμαστε στο ίδιο κεφάλαιο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε λοιπόν ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελούν στην άνοδο της ακροδεξιάς? Γιώργο, προτείνω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο και να πάμε προς τα πάνω. Ωραία. Γιατί νομίζω ότι είναι απότοκο το τελευταίο. Υποστηρίζουν λοιπόν την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών. Εδώ υπάρχει 44% συμφωνία και ένα σημαντικό 33%. Παρότι ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει επιδοτηθεί, έχει πόρους ευρωπαϊκούς από τους οποίους έχει ωφεληθεί, παρόλα αυτά υπάρχει ένα στους τρεις που διαφωνεί. Που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, δεν συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Σας εκπλήσει αυτό σε μια χώρα η οποία έχει πέσει τόσο πολύ από τον κοινωτικό μέσον όρο τα τελευταία 15 χρόνια? Έτσι είναι. Δηλαδή, μια χώρα που οικονομικά, να το πω έτσι προκλητικά ομά, απέτυχε. Ναι. Της οποίας το βιωτικό επίπεδο πέφτει σε σύγκριση με το βιωτικό επίπεδο όλων σχεδόν των χωρών μελών. Ωραία, να πούμε, ξέρεις, τα τελευταία 2 χρόνια οριακά. Αλλά αν πάρουμε τη μεγάλη περίοδο, η Ελλάδα δεν πήγε καλά οικονομικά. Άρα μας εκπλήσει, γιατί λένε οι περισσότεροι Έλληνες, οι πολλοί Έλληνες, ότι δεν ωφελείται η χώρα. Τώρα, αν φταίμε εμείς που δεν ωφελήθηκε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Επίσης, όταν οι πολίτες έχουν πει πριν από λίγο ότι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και εξυπηρετεί ιδιωτικά, όταν έρχεσαι να τους ρωτήσεις αν υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη των κρατών μελών, μέσα στην έννοια κράτος βάζουν και τον εαυτό τους ως πολίτη. Σωστά. Άρα, αυτά δεν πάνε μαζί. Τώρα, αμβλύνουν τις εσωδηματικές και περιφερειακές ανισότητες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λένε εδώ? Το 43% συμφωνεί, αλλά και εδώ το 34% βλέπετε πάλι αυτό το 1 στους 3 διαφωνεί. Μάλιστα. Και εδώ θέλω να το συνδέσω με το εξής, γιατί στην ίδια υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στην έρευνα, δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα, είναι αδύνατον. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ εντυπωσιακό στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα, δηλαδή μηνιαίο εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ, οικογενειακό εννοώ. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό σε ένα ερώτημα το οποίο δεν θα το δείξουμε σε κάρτα, το οποίο θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν ωφελήθηκε από την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν εξαιρεθεί από την ανάπτυξη, έχουν εξαιρεθεί από τα ωφέλη της συμμετοχής της χώρας. Και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να προβληματίσει. Αυτοί πάλι είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα άκρα του πολιτικού συστήματος ή όχι κατά ανάγκη? Είναι άνθρωποι οι οποίοι νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στα άκρα του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Σωστά. Τώρα, συντελούν λοιπόν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άνοδο της ακροδεξιάς. Τι λέει λοιπόν εδώ? Εδώ το λοιπόν σύνολο λέει. Το 54% λέει ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, υπάρχει πλέον ένα αυξημένο ποσοστό, το οποίο θεωρεί ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και την κατεύθυνση που έχουν, συντελεί στην άνοδο της ακροδεξιάς. Εκεί νομίζω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει υποχρεωτικά αίτιο και αιτιατό. Δηλαδή, βλέπει ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά. Δεν νομίζω ότι άρα έχει σοβαρού λόγου. Άρα το διαπιστώνει με έναν τρόπο. Ναι, το διαπιστώνει. Σου λέει αφού ανεβαίνει προφανώς συντελεί. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν θα ανέβαινε. Ναι. Είναι και μια, εδώ που τα λέμε, λογική και απλή διαπίστωση. Ναι. Λοιπόν,
Πάμε στο επόμενο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επόμενη δεκαετία? Εδώ είναι το θέμα. Πόσο αισιόδοξοι είμαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο, επειδή έχουμε συνδέσει την τύχη μας μαζί της, εδώ είναι πολύ αρνητικό το αποτέλεσμα. Αισιόδοξοι μόνο ένα στους τρεις. Ναι. Το 34%, το 45%, η μισή δηλαδή περίπου, λένε ότι θα πάμε προς το χειρότερο. Και υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 20% που λέει ότι ούτε χειρότερο ούτε καλύτερα, θα συνεχίσουμε σε μια στάσιμη πορεία. Πάντως το ότι οι μισοί περίπου θεωρούν ότι θα πάμε χειρότερα στο μέλλον, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βαδίζει δηλαδή σε ένα λάθος δρόμο, να το πω έτσι, αυτό νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ. Εδώ υπάρχουν στοιχεία επιμέρους τα οποία θα είχαν ενδιαφέρον. Δηλαδή, ποιοι το νομίζουν αυτό? Το νομίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί? Προκύπτει δηλαδή ότι είναι, ας πούμε, χαμηλότερα εισοδηματικά, άνθρωποι που έχουν χαμηλότερο εισόδημα, ίσως και θέμα μορφωτικό υπάρχει εδώ? Υπάρχει και ηλικιακό θέμα. Και ηλικιακό. Και νομίζω το πολύ εντυπωσιακό, αν δει κάποιος τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας στα ηλικιακά, είναι ότι υπάρχει μια ηλικιακή ομάδα 17-24, που είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα στην εκπαίδευση, στα πτυχία τους, στα μεταπτυχιακά τους, και είναι ακόμα στην ωραία περίοδο της ζωής, στην ανέμελη, να το πω έτσι. Όπου εκεί βλέπεις ψηλά ποσοστά αισιοδοξίας και καλά ποσοστά αποδοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς αυτό ανατρέπεται μόλις μπούμε στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, εκεί δηλαδή που οι άνθρωποι εισέρχονται στην πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Εκεί ξαφνικά βλέπεις ένα σοκ, το οποίο μετουσιώνεται σε αρνητικές απαντήσεις, σε απεσιοδοξία, όταν δηλαδή ξαφνικά συνειδητοποιούν ποια είναι η πραγματικότητα, όχι αυτή την οποία ελπίζουν ότι θα ζήσουν όσο βρίσκονται στη φάση των σπουδών και στη φάση αυτή της προετοιμασίας για την πραγματική ζωή, αλλά όταν μπαίνουν. Να ρωτήσω εδώ κάτι, συγγνώμη κύριε Τσούκαλη. Η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα, αυτή που είναι από 65 και άνω, τι απαντάνε εδώ? Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πάει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο? Οι ακραίες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή οι πολύ νέοι και οι πολύ μεγάλοι, είναι αυτοί που διαθέτουν μεγαλύτερη, είναι πιο θετικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και γενικά πιο αισιόδοξοι. Ναι, αλλά οι μεν νέοι είναι αισιόδοξοι ίσως λόγω της ηλικίας τους, γιατί γενικά είναι αισιόδοξοι άνθρωποι και μπορούν να φέρουν να βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον. Οι παλιοί είναι περισσότερο μάλλον αισιόδοξοι από νοσταλγία. Έχουν δει ότι κάποια στιγμή βοήθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή επειδή μπορεί να μην προλάβουν τα χειρότερα. Ή επειδή μπορεί να μην προλάβουν τα χειρότερα. Ακριβώς. Νομίζω έτσι ότι είναι όμως και η ηλικιακή ομάδα, η οποία έχει ζήσει και μια πραγματικότητα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και κάνει μια σύγκριση. Χρόνια εκτός και κάνει τη σύγκριση. Ναι. Και ενδεχομένως βλέπει πιο πολύ και τα ωφέλη που έχει η χώρα από αυτήν τη συμμετοχή. Ναι. Γιατί έχει βιώσει την προηγούμενη κατάσταση. Ναι, αλλά καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα εάν όλες οι δυναμικές ηλικίες, οι ηλικίες δηλαδή που είναι στην εργασία, παράγουν, θεωρούν ότι τα πράγματα θα πάνε προς το χειρότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό στοιχείο. Άλλη μια παράμετρο είναι και οι ηλικιακές ομάδες αυτές που ζήσαν πολύ έντονα το μνημόνιο και τις συνέπειες τους. Ναι, σωστά. Έτσι. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είδα στα στοιχεία που βγάλατε. Και αυτό λέει ότι όσο πας πιο αριστερά, τόσο αυξάνεται η απεσιόδοξία της. Δηλαδή οι άνθρωποι που ψηφίζουν αριστερά είναι και πιο απεσιόδοξοι για το μέλλον. Μάλιστα. Γιατί προφανώς θεωρούν ότι πάει λάθος το σύστημα, πάει λάθος ο δρόμος που ακολουθούμε. Για να δούμε το επόμενο. Η σημερινή δομή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που είχατε στο παρελθόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ σας θέλω τώρα. Νομίζω ότι βλέπουμε άλλη κάρτα. Όχι, βλέπουμε άλλη κάρτα. Ναι. Βλέπουμε θέλουμε να δούμε την κάρτα. Αυτή, μπράβο. Ναι. Ωραία. Ναι. Εδώ βλέπουμε μια διάψευση προσδοκιών. Ναι. Αυτό μας λέει ο κόσμος εδώ. Δηλαδή ότι αυτό που πίστευα ότι θα μου προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα προσφέρει στη χώρα, δεν είναι τελικά αυτό το οποίο βιώνω. Βλέπετε ότι το όχι και το μάλλον όχι αθροίζουν πάνω από 6 στους 10. Είναι 62%. Το ναι και το μάλλον ναι είναι μόνο 36%. Εδώ υπάρχουν πάλι ηλικιακές διαφορές, γιατί έχω εγώ την αίσθηση, χωρίς να τα έχω μελετήσει αναλυτικά, ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες θα είναι μάλλον προς το ναι και οι μικρότερες προς το όχι. Έτσι είναι. Ναι. Και κυρίως οι μεσαίες ηλικίες, οι δυναμικές ηλικίες, εκεί εντοπίζονται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Εκεί. Και εκεί επανερχόμαστε πάλι στους πολιτικούς συσχετισμούς. Δηλαδή, όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι περισσότερο ικανοποιημένοι. Αυτοί που είναι κυρίως ανικανοποίητοι είναι αυτοί που είναι στο δεξιό και κυρίως στο αριστερό άκρο. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί εύκολα να αλλάξει, αυτό το στοιχείο? Να ανατραπεί. Ναι. Και πόσο καιρό παίρνει για να ανατραπεί ένα τέτοιο στοιχείο? Δηλαδή είναι θέμα ψυχολογίας, στιγμής. Γιατί όσο ήμασταν στο μνημόνιο, τέτοιες απαντήσεις ήταν πολύ αναμενόμενες. Σχεδόν αυτά, πώς να σας πω, δηλαδή πολύ λογικές. Τώρα απέχουμε από το μνημόνιο κάποια χρόνια, τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η απεσιοδοξία
σε σχέση με την Ευρώπη. Πάντως να πω το εξής, παρότι έχουμε πολλά χρόνια που έχουμε φύγει από το μνημόνιο, έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό των ανθρώπων η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνδεθεί περισσότερο με έναν τιμωρητικό ρόλο στα χρόνια του μνημονίου παρά με έναν ευεργετικό ρόλο. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε αν θεωρεί ο κόσμος ότι στα Κίνα και αν τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε την Ελλάδα ή τιμώρησε την Ελλάδα, έχω την αίσθηση, όμως είναι, δεν το έχω μετρήσει, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι η απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμώρησε την Ελλάδα. Μάλιστα. Και δεν τη βοήθησε. Ναι, εγώ θα πρόσθετα και κάτι άλλο, που είναι δύο στοιχεία. Το ένα έχει να κάνει ειδικά με τη χώρα μας, το άλλο έχει γενικότερα με την Ευρώπη. Δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη αρκετά η αισιοδοξία για το μέλλον. Ναι. Ότι το μέλλον είναι βίωνο, άρα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας και για τις προοπτικές της χώρας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο που αφορά κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ζεις σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με δύο πολέμους, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει ρόλο, ναι, όταν περνάς αλλεπάλληλες κρίσεις, τότε αυτά όλα συντείνουν προς μια μάλλον απαισιόδοξη εικόνα για το που πάμε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ποια κάρτα θα δούμε τώρα. Πάμε στην, κατά τη γνώμη σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα προωθεί την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τι λέει εδώ η πλειοψηφία. Εδώ λέει, βλέπετε, ναι και μάλλον ναι, 57%. Είναι αυτό που είδαμε και πριν, ναι, ουσιαστικά. Ουσιαστικά είναι το ίδιο. Προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. Εδώ μοιρασμένα αποτελέσματα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Βλέπετε δηλαδή ότι είναι 48-49, ναι, έτσι, τα θετικά και τα αρνητικά, το ναι και το όχι. Ναι. Προωθεί την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και μειώνει τις ανισότητες. Εδώ αρχίζουν οι αρνητικές απαντήσεις να πλειοψηφούν, γιατί έχουμε μόλις 45% θετικές, ναι δηλαδή, αλλά 50% όχι. Στα γεωπολιτικά συμφέροντα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα. Θεωρεί ο κόσμος, όχι, είναι, μάλλον είναι, χειρότερα. Είναι πολύ χειρότερα. Χειρότερα. Εδώ θεωρεί ο κόσμος ότι δεν τα προωθεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Δύο σωστές. Ναι. Άρα προφανώς θέλει κάτι περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ή ευελπιστούσε σε κάτι περισσότερο? Θα περίμενε, υποθέτω, μια μεγαλύτερη ταύτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ελληνική θέση στη σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι. Τόσο απλά. Κυρίως αυτό, αυτό είναι. Και όταν συζητάμε κατά καιρούς το θέμα των συνόρων κτλ., αυτό που λέμε εμείς ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, θα ήθελε ο κόσμος να το βλέπει πιο, με μεγαλύτερη ευθύτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και είχαμε πολύ μεγάλη πρόοδο εκεί, ναι, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος θεωρεί ότι θα μπορούσε να είναι και περισσότερο. Ναι. Η σχέση μας, εδώ θέλω να βάλω ένα ερώτημα που είναι λίγο σχετικό με αυτό το τελευταίο. Η γνώμη που έχουν οι Έλληνες πολίτες για τις διάφορες χώρες στην Ευρώπη. Ας πούμε, πριν είδαμε για το γαλλογερμανικό άξονα, αλλά νομίζω ότι αν τα χωρίσουμε και αν πούμε Γερμανία-Γαλλία, διαφοροποιούνται οι γνώμες. Δηλαδή, άλλη γνώμη έχουν οι Έλληνες για τη Γερμανία, ειδικά μετά το μνημόνιο, άλλη για τη Γαλλία. Ποιες είναι οι χώρες στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για κάποια συνδρομή στο θέμα των γεωπολιτικών μας συμφερόντων? Παραδοσιακά νομίζω ότι είναι η Γαλλία. Κυριαρχεί η Γαλλία. Χωρίς να το έχουμε μετρήσει εδώ. Έτσι, αλλά κυριαρχεί η Γαλλία. Έτσι. Είναι η πιο δημοφιλής χώρα στην Ελλάδα. Και διαχρονικά. Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια ή έχει, επιδεινωθεί σε σχέση με το πόσο βοηθάει τα ελληνικά συμφέροντα, πόσο βοηθάνε τα ελληνικά συμφέροντα? Νομίζω ότι και σε έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς φαίνεται ότι σε σχέση τουλάχιστον με την εικόνα που επικρατούσε πριν το 2000, δηλαδή δεκαετίες 70, 80, 90, έχουν αλλάξει και γενιές, κακά τα ψέματα, και νομίζω ότι η εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών στους Έλληνες είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιότερα. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό αντιαμερικανικό, ας πούμε, αίσθημα σαν μια μερίδα του πληθυσμού, κυρίως πηγαίνοντας προς τα αριστερά. Ναι. Αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπαμε στις προηγούμενες δεκαετίες. Μάλιστα. Κύριε Τσούχαλ, να ρωτήσω κάτι. Σε σχέση με αυτή την εικόνα που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξωτερική πολιτική κτλ., υπάρχουν δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Έτσι, ένας πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πόσο επηρεάζεται η κοινή γνώμη από τον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη, εδώ για την οποία κυρίως μιλάμε, αντιμετωπίζει αυτούς τους πολέμους? Νομίζω το πρώτο που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι συμπατριώτες μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι είτε ουραγός, ή τουλάχιστον δεν επηρεάζει αρκετά τα πράγματα, είτε διχασμένη. Στην περίπτωση της Ουκρανίας δίνει βοήθεια στρατιωτική και οικονομική, ή η συμφωνία είναι εύθραυστη η ευρωπαϊκή, αλλά αισθάνονται ότι δεν είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν τον καθοριστικό ρόλο για το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος. Σίγουρα ο λόγος αμερικανικός μετράει πολύ περισσότερο, ναι, από τον όποιο ευρωπαϊκό. Στην περίπτωση της Γάζας είναι σαφές ότι δεν υπάρχει Ευρώπη.
Ναι. Δηλαδή η Ευρώπη είναι παντελώς διχασμένη. Ναι, αλλά βλέπουμε κάποια ευρωπαϊκά κράτη τώρα να αναγνωρίζουν Παλαιστινιακό κράτος, όπως έκανε η Ιρλανδία, έκανε η Ισπανία, έκανε η Σλοβενία. Υποψιάζομαι ότι αν. Δεν ξέρω, έχει γίνει μια τέτοια μέτρηση. Υποψιάζομαι ότι αν υπήρχε η ερώτηση αυτή, η πλειοψηφία των Ελλήνων θα ήταν υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Μάλιστα. Έτσι, αυτή είναι η υποψία μου, αλλά δεν έχω στοιχεία. Εντάξει, δεν το έχουμε μετρήσει και δεν μπορώ και εγώ να το αναφέρω με νούμερα, αλλά νομίζω ότι και παλιότερα ούτως ή άλλως η Ελλάδα είχε μια. Νομίζω κατά παράδοση είχε μια θέση σχετικά φιλική. Στην δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Το βρίσκω και ενδιαφέρον να μου επιτρέπετε ότι δεν έχει τεθεί το ερώτημα. Ναι, και εγώ. Σε δημοσκόπηση. Νομίζω θα έπρεπε να τεθεί. Έστω μετά τις ευρωεκλογές, αφού δεν ετέθη πριν. Τώρα, για να πάμε στο προηγούμενο. Εσείς προσωπικά θα λέγατε ότι είστε κατά της παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή υπέρ της παραμονής της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, εδώ είναι που γυρνάνε όλα τούμπα. αλλά θα υπήρχε μια άλλη κάρτα την οποία δεν την έχουμε να τη δείξουμε ίσως. Στην οποία ρωτάμε αν η χώρα έχει ωφεληθεί από την παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν την έχουμε αυτή την κάρτα επάνω και δεν την έχω απλώς εγώ, θα μπορούμε να τη δούμε. Και θα ήταν ενδιαφέρον γιατί εκεί το 60% λέει ότι έχει ωφεληθεί. Ναι. Υπάρχει ένας 20% περίπου το οποίο λέει ότι την έχει βλάψει η παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα 20% που λέει ότι ωφελήθηκε ούτε έχει βλαφθεί. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον? Το ενδιαφέρον είναι ότι παρατηρούσαμε σε όλα τα προηγούμενα ερωτήματα ότι το ποσοστό που σταθερά είχε θετική γνώμη, θεωρήσε ότι η χώρα ωφελείται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη κλπ. Ήταν ένα ποσοστό της τάξης 35-40%. Όταν πάμε απολογιστικά και ρωτάμε αν η χώρα ωφελήθηκε όλα αυτά τα χρόνια την παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 40 γίνεται 60. Ναι. Και όταν πηγαίνουμε στο καταλυτικό ερώτημα, μετά από όλα αυτά που μας είπατε, θεωρείτε ότι η χώρα πρέπει να φύγει ή να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ βλέπουμε ότι το ποσοστό εκτοξεύεται στο 80%. Είναι αυτό μάλλον που είπε ο κ. Τσούκας πριν με το διαζύγιο, νομίζω. Νομίζω ήταν πολύ πετυχημένο το παράδειγμα. Είναι ακριβώς αυτό που καμιά φορά φαίνεται αντίφαση, αλλά δεν είναι καθόλου αντίφαση. Ναι. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι, αν μπορώ να το κάνω περιληπτικά σε μια πρόταση, λένε ότι δεν μου πολύ αρέσει. Ή δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό ακριβώς. Θέλει πολλά σημεία να αλλάξουν. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό, δεν λειτουργεί δημοκρατικά. Πάσχει σε θέματα διαφάνειας. Άρα η ουσία είναι, δεν θέλω να φύγω, θέλω να το αλλάξω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα κίνητρο κιόλας για τους Έλληνες συμμετοχής στα ευρωπαϊκά πράγματα, αν το δουν έτσι. Ο καθένας από την σκοπιά του, ιδεολογικά δεν έχει σημασία. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια κόμματα, ας πούμε το ΚΚΕ, το οποίο είναι κατά της συμμετοχής μας, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ κτλ. Υπάρχει ένα 15% το οποίο ακούει αυτή την άποψη. Ναι. Αλλά υποθέτω ότι και στα κόμματα τα οποία μπορεί να έχουν πιο αντιευρωπαϊκό χαρακτηριστικό, θα υπάρχουν κάποιοι που λένε να μείνουμε και να δώσουμε μια μάχη τα συμφέροντά μας. Το 81% είναι τεράστιο ποσοστό για οποιοδήποτε ερώτημα. Ναι, σωστά. Δηλαδή να βγάζεις 81% υπέρ για ένα κρίσιμο ερώτημα, όχι πλώς εξωτερικής πολιτικής και εσωτερικής πολιτικής, είναι εντυπωσιακό. Και θα έλεγα ότι θα ήταν από τα υψηλότερα ποσοστά που θα βρείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 27. Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, τώρα επειδή πέσαμε στην περίπτωση το 81%, είναι ένα νούμερο που θα το δείτε και στην επόμενη κάρτα και λυπάμαι που θα αμφισβητήσω λίγο την αξιοπιστία του. Καθίστε εδώ τώρα, τι είναι αυτό, άλλο είναι αυτό. Λοιπόν, πώς θα αξιολογούσατε την παρουσία και το έργο των ευρωβουλευτών της Ελλάδος στην προστασία των συμφερόντων της χώρας, εθνικών, οικονομικών, κοινωνικών κτλ. Στο Ευρωκοινοβούλιο? Λοιπόν, λίγο ικανοποιητική λέει το 41%, καθόλου ικανοποιητική λέει το 24%, αρκετά ικανοποιητική λέει το 24%. Μαζί με το πολύ, λίγο και το καθόλου είναι δράμα, σκοτεινό. Ναι. Δράμα, σκοτεινό. Ναι. Βέβαια, να πούμε όμως ότι οι πολίτες εκλέγουν τους ευρωβουλευτές. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό έχει να κάνει μόνο με τα πρόσωπα ή έχει να κάνει και με τα κόμματα, αυτή η απάντηση? Είναι μια απάντηση η οποία στρέφεται και κατά των κομμάτων ή μόνο κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων που είναι στην Ευρωβουλή? Και των κομμάτων σαφώς, γιατί τα κόμματα επιλέγουν τους υποψήφιους. Μέχρι το 2014 τους επιλέγαν και με σειρά προτεραιότητας. Είναι σαφές ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν έχουμε πολιτικούς α κατηγορίας
στην Ευρωβουλή έχουμε άλλη κατηγορία. Με συγχωρείτε, τα λέω κάπως ομά σήμερα. Ναι, άλλωστε δεν λέτε ονόματα, οπότε είναι γενικό. Είπαμε εξαιρέσεις επίσης. Ναι, εγώ πιστεύω από την άλλη μεριά ότι υπάρχει μια αδικία για τους ευρωβουλευτές. Σαφώς. Αυτή την απάντηση. Υπάρχει άγνοια. Ναι. Και ενδεχομένως ο κόσμος να πιστεύει ότι επειδή αμείβονται και αρκετά σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, ότι όλο αυτό το έχει δει λίγο αρνητικά. Η αλήθεια είναι ότι κάνουν και σοβαρή δουλειά εκεί πέρα. Μερικοί από αυτούς. Ναι, ναι. Για να, εγώ θέλω να είμαι λίγο πιο αυστηρός και με τους, και με εμάς, τους πολίτες. Ναι. Έτσι. Γιατί. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση σε βουλευτικές εκλογές. Πηγαίνουμε σε μια εκλογική περιφέρεια να κάνουμε μια μέτρηση για πρόσωπα. Και ρωτάμε πρώτα αν είστε ικανοποιημένοι από το έργο των βουλευτών σας εδώ στην περιοχή για την περιοχή σας. Ναι. Και παίρνουμε αρνητικά ποσοστά μεγάλα. Μάλιστα. Πολύ μεγάλα. Και όταν μετά πηγαίνουμε και μετράμε την πρόθεση Σταυρού, βλέπουμε ότι πάλι εκλέγονται και με ψηλά νούμερα αυτοί που ήδη είναι βουλευτές, από τους οποίους δεν είμαστε ικανοποιημένοι, ναι, για το ότι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Γιατί υπάρχει μια λογική ότι δεν είναι καλός αυτός που ψήφισε ο άλλος. Ωραία εξήγηση. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Γιατί εγώ ψηφίζω αυτόν ο οποίος είναι καλός, ναι, αλλά τι να κάνω, οι άλλοι δεν είναι καλοί. Μάλιστα. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, δεν κολλάει αυτό. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι. Είναι παρανοϊκό, έτσι. Ναι, να λες ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από το έργο, αλλά ψηφίζω τον ίδιο ξανά. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι δεν κολλάει εδώ και εσείς θα μου το πεις, Πασχάλη. Κολλάει, αυτό. Κολλάει. Ξέρω τι θα πεις. Είδαμε πριν υπέρ της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 81%. Και έρχεται εδώ η ερώτηση τώρα και λέει: εσείς προσωπικά θα ψηφίσετε στις περιεχόμενες εκλογές της 9ης Ιουνίου, 81% λέει θα ψηφίσει. Και πριν από λίγο λέγαμε εδώ ότι μπορεί να φτάσει η εποχή το 50%. Μπορείτε να μου τα εξηγήσετε αυτά λίγο, γιατί με τη δική μου λογική δεν το πιάνω αυτό. Λοιπόν, δύο είναι οι παράγοντες. Όταν το είδα αυτό το 81%, λέω, τι είναι αυτό. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται και τώρα, αν δεις τα ερωτήματα που βγαίνουν, αν θα ψηφίσετε ή όχι, ποσοστό κάτω από 65-70% εγώ τουλάχιστον δεν έχω δει. Γιατί ντρέπεται να το πει ο άλλος ότι θα ψηφίσει. Όχι, υπάρχει εξής εξήγηση. Mm. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαντούν στις δημοσκοπήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πάνε και να ψηφίσουν. Οι άλλοι δεν απαντάνε καν. Ναι, γιατί μάλιστα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος απαξιώνει το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Mm. Και μέρος του πολιτικού συστήματος θεωρεί και τις δημοσκοπήσεις και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.ο.κ. Γι' αυτό και τα δείγματα αυτά συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, πέφτουν αρκετά κοντά στην εκτίμηση ψήφου, ακριβώς γιατί περιλαμβάνουν έναν κόσμο ο οποίος τελικά καταλήγει πάει και ψηφίζει. Ναι. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια συνολική συμπεριφορά απαξίωσης. Δεν έχει να σας κάνει πω, έχετε ξανακάνει τέτοιο ερώτημα σε προηγούμενη δημοσκόπηση? Αν θα πας να ψηφίσεις ή όχι. Και σας λένε, ας πούμε, δηλαδή, κάνατε ένα αντίστοιχο ερώτημα στις εθνικές εκλογές που η συμμετοχή ήταν 58% και σας βγήκε 80%. Και είχαμε αντίστοιχα ποσοστά. Ακριβώς αυτό. Είναι κάτι δηλαδή που εμφανίζεται πάντοτε. Μάλιστα. Γι' αυτό και ποτέ δεν το εμφανίζουμε αυτό ως πιθανή συμμετοχή. Μάλιστα. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Αλλά να πω και ένα τελευταίο. Ναι, αλλά εγώ τώρα θα καλέσω τους τηλεθεατές μας να διαψεύσουν τις άλλες δημοσκοπήσεις και να επιβεβαιώσουν αυτοί που λέει ότι το 81% θα πάνε να ψηφίσει. Δεν θα το επιβεβαιώσουν, είμαι βέβαιος. Το ξέρω, αλλά λέω. Μακάρι. Αλλά... Πάντως και ένα τελευταίο σχόλιο για το ποσοστό αποχής. Καλό είναι κάποια στιγμή να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έχουμε σωστούς εκλογικούς καταλόγους. Καλά, αυτό είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε. Όχι, είναι πρόβλημα. Όμως. Είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτή τη φορά μπορεί να έχουμε ποσοστό αποχής, όπως λέγαμε πριν, υπαρχούσης πλέον της επιστολικής ψήφου. Που υποτίθεται ότι είναι άλλη μια δυνατότητα για να ψηφίσεις, αν δεν μπορείς εκείνη την ημέρα να ψηφίσεις νωρίτερα κτλ. Κτλ. Αν και με επιστολική ψήφο έχουμε μικρότερο ποσοστό συμμετοχής, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε και πρέπει να απασχολήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω, κύριε Τσούκαλη. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά πολύ περισσότερο λέει κάτι για την πολιτική με κεφαλαίο πι. Δηλαδή ότι υπάρχει μια βαθμιαία απαξίωση της πολιτικής γενικότερα. Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες. Και αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα που οδηγεί στην κρίση της δημοκρατίας. Ναι, ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτών που αισθάνονται ότι δεν τους αφορά ή ότι το σύστημα είναι στρεβλό εξορισμού. Το περίεργο είναι ότι αν αυτό το ποσοστό ήταν αρκετά συνειδητοποιημένο για το ότι το σύστημα είναι στρεβλό εξορισμού, θα πήγαινε να ψηφίσει. Σαφώς. Θα έφτιαχνε κάτι άλλο, θα έκανε κάτι. Αλλά εδώ η μη συμμετοχή είναι αυτό που δεν ξέρω πόσο έχει να κάνει ως ένα βαθμό και με την ευημερία. Δηλαδή μήπως είναι και ένας παράγοντας που δείχνει ότι okay, αισθάνομαι απ' έξω, αλλά δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει τίποτα γιατί δεν διακινδυνεύω και πάρα πολλά. Νομίζω ότι αυτό ισχύει λιγότερο στους νέους. Και στις περισσότερες χώρες έχουμε μεγαλύτερη αποχή στους νέους από ό,τι στους μεγαλύτερους. Ναι.
Και εκεί δεν είναι, νομίζω, δεν ισχύει αυτό τόσο πολύ. Πολλοί από τους νέους πλέον αισθάνονται ότι για πρώτη φορά η δική τους γενιά θα πάει χειρότερα από τη γενιά των πατεράδων και των μανάδων αυτό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε σε μια τελευταία έρευνα του Φαναρά, του Στράτου του Φαναρά, της Μέτρων Ανάλυσης, στον κύκλο του Ευάγγελου Βενιζέλου, και το είχαμε αναλύσει πάρα πολύ αυτό. Και πραγματικά είναι ίσως το χειρότερο στοιχείο από όλα. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε θεωρώντας ότι θα ζήσουμε καλύτερα από τους γονείς μας, τα παιδιά μας μεγαλώνουν θεωρώντας ότι θα ζήσουν χειρότερα από εμάς. Λοιπόν, ένα σχόλιο για το 81% που λέει ότι, ότι θέλει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να λάβουμε υπόψη και το εξής, ότι εμείς είμαστε και μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι σε μια γειτονιά δύσκολη. Και έχω την εντύπωση ότι σε αυτό παίζει ρόλο σε αυτή την απάντηση. Ασαφέστατα. Ότι δηλαδή θέλω κάπου να ανήκω. Ναι, δίνει ένα αίσθημα ασφάλεια. Και ειδικά σε μια εποχή που γύρω-γύρω υπάρχουν εξελίξεις. Έτσι. Παίζει ρόλο. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο. Και εμείς ευχαριστούμε. Την αποκαλώ βόλη την Κυριακή. Εμείς να καλέσουμε τον κόσμο να ψηφίσει. Έτσι. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Ανεξάρτητα ό,τι αν πιστεύει κανείς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα ελληνικά κόμματα, οτιδήποτε. Η κάλπη πάντα. Είναι μια. Μην λύση. Αφήνετε τους άλλους επίσης, να αποφασίσουν για σας. Και επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Αυτές οι εκλογές έρχονται σε μια περίοδο που ακολουθούν 3 χρόνια στα οποία δεν υπάρχει κάλπη. Άρα νομίζω ότι το να πάει κανείς να.